Γεια σας, λέγομαι Παρθένης Πέτρος και είμαι ο μέντορας και ο διοργανωτής του εγχειρήματος του διάπλου, του κολυμβητικού διάπλου του Σπύρου Χρυσικόπουλου από τη Ρόδο στο νησί Μεγίστη, στο ακριτικό μας Καστελόριζο. Ο Σπύρος θα κολυμπήσει μια απόσταση περίπου 145 χιλιόμετρων σε ανοιχτό πέλαγος. Είναι μια προσπάθεια για την οποία ο Σπύρος προπονείται τα τελευταία 2 χρόνια. Κομμάτι της οποίας έχει γίνει και ταινία με σκηνοθέτη τη Δήμητρα Μπαμπαδήμα, το λεγόμενο ντοκιμαντέρ H2O, Two Parts Heart, One Part Obsession, που έχει παιχτεί με επιτυχία σε φεστιβάλ. Ο Σπύρος, κλείνοντας την ταινία, ανακοίνωσε το όνειρό του που ήταν να κολυμπήσει από τη Ρόδο στο Καστελόριζο. Με αφορμή αυτό, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα και παραγωγή δική μας με αφορμή τα ανθρώπινα όρια και το εγχείρημα του Σπύρου, πάλι σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Μπαμπαδήμα. Όλο αυτό βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και φυσικά έχουμε πάρα πολλούς φορείς οι οποίοι μας στηρίζουν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Το Δήμο Ρόδου, Δήμο Μεγίστης, Δήμο Φιλής, διάφορους χορηγούς κτλ. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το Μαντράκι, από το λιμάνι το Μαντράκι της Ρόδου, από το ναυτικό όμιλο Ρόδου και θα ακολουθήσει μια πορεία που λέμε εμείς μπανάνα, θα ανέβει λίγο ψηλά στο Αιγαίο και θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα παράλια της Τουρκίας με σκοπό να μπούμε αριστερά και να πιάσουμε πάλι τα παράλια σε διεθνή χωρικά ύδατα και να πλησιάσουμε το Καστελόριζο. Η τροφοδοσία του Σπύρου γίνεται από ένα σκάφος, το σκάφος Άνιμα από τον Bay Trip Μύκονος, το οποίο μας έχει διαθέσει 2 καπετάνιους και μέσα σε αυτό έχουμε 5 άτομα πλήρωμα για την τροφοδοσία του, οι οποίοι θα είμαστε με rotation σε βάρδιες γιατί ο Σπύρος θα κολυμπάει 2 συνεχόμενες μέρες, οπότε πιο πολύ θα κουράζεται το πλήρωμα που θα αναγκαζόμαστε να κοιμόμαστε σε βάρδιες, να τον τροφοδοτούμε. Και παράλληλα έχουμε γιατρό με εξοπλισμό και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καλύψουν την προσπάθεια αυτή βιντεοσκοπικά. Παγορεύεται να πιαστεί από το σκάφος, η τροφοδοσία του, ακόμα και η τροφοδοσία του γίνεται με ένα καλάμι, ειδικό κοντάρι αλουμίνιο, το οποίο το έχουμε φτιάξει, είναι προσαρμοσμένο ειδικά και μέσα σε αυτό παρέχουμε τις τροφές του με βάση τα διαλύματα που έχει προγραμματίσει από πριν με τον αρχηγό της αποστολής, ο οποίος θα τον τροφοδοτεί. Εμείς είναι κάτι που δεν το έχουμε κυνηγήσει. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως επίδοση με τον τρόπο που την κάνει ο Σπύρος, με στολή νεοπρέν και σε ένα ανοιχτό πέλαγος όπως είναι το συγκεκριμένο, που είναι και δύσκολο. Υπάρχουν επιδόσεις αρκετά μεγάλες, όπως τα 200 χιλιόμετρα που κάλυψε κάποιος Κροάτης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, στην Αδριατική, που είναι πιο εύκολη θάλασσα. Και αντίστοιχες προσπάθειες. Σίγουρα καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ κατά 35 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω. Και είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως επίδοση, όπως είπα φέτος. Το μήνυμα είναι πολλαπλό. Ο Σπύρος θέλει να κάνει μια δήλωση με όλο αυτό. Και η δήλωση είναι ότι θέλει αρχικά να βγάλει από το χάρτη που θυμόμαστε όλοι το Καστελόριζο, σε ένα κουτάκι, να τον βγάλει, να τον φέρει πιο κοντά. Ήταν το όνειρό του από μικρός γιατί η οικογένειά του τον ταξίδευε στα μέρη αυτά με το φουσκωτό τους και έχει ταξιδέψει σε όλα τα νησιά των Δεκανήσων. Οπότε του είχε μείνει το Καστελόριζο και ήταν ένας πόθος που ήθελε τέλος πάντων να εκπληρώσει. Παράλληλα υπάρχει και τουριστικό υπόβαθρο σε όλο αυτό γιατί σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κάνουμε αυτή την ταινία που σας είπα με σκηνοθέτη Δήμητρα Μπαμπαδήμα. Και θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα για τις ομορφιές που έχει ο τόπος μας και ειδικά το συγκεκριμένο πέλαγος που έχει τα κριτικά νησιά, όλοι ξέρετε εδώ στην περιοχή την ευαισθησία της περιοχής και το πόσο ανάγκη έχει να προβληθεί με έναν τρόπο παράξενο. Η ταινία θα προβληθεί σε φεστιβάλ, αναμένουμε μια συμφωνία με ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο για να κάνουμε ένα συμβόλαιο το οποίο θα πάρει τα δικαιώματά του. Σίγουρα σε κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό, θα τη δείτε σύντομα στις αίθουσες. Το εγχείρημα μεταφέρθηκε μια εβδομάδα μετά, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτό τον κυκλώνα, τον περίφημο και σπάνιο φαινόμενο. Οι συνθήκες τώρα είναι καλύτερες, δεν είναι 100% οι καλύτερες δυνατές, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες πολύ μεγάλες ο Σπύρος, αλλά θα το επιχειρήσει. Το έχει τολμήσει, θα το τολμήσει, είναι το όνειρό του. Είμαστε εδώ να το στηρίξουμε.